Αλέξανδρος, πρόσωπο πιο εργαζομένων και θεά. Αυτό που έχουμε επικοινωνήσει εδώ και πάρα πολλές ημέρες και μέσα από συνεδέξεις του και διάφορες δράσεις είναι ότι αυτό που ζητάμε είναι η απόσταση του νομοσχεδίου από τις επιτροπές που έχουν ξεκινήσει να συζητούν από χθες στην Βουλή. Είναι ένα νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και την αυτεξάρτηση, για τον οποίο από το 2011 που έχει υπάρξει η διαωρία από το Υπουργείο Υγείας, δεν έχει υπάρξει κανένας διάλογος με τους φορείς, με το επιστημονικό προσωπικό, με τους γονείς και με τα μέλη γύρω από τη φροντίδα που χρειάζονται και τις πιθανές διορθώσεις αν χρειάζονται. Οπότε η σημερινή δράση είναι στα πλαίσια του δεν μας ακούνε, δεν μας βλέπουν και είμαστε εδώ για να μας ακούσουν, για να μας βλέπουν, γιατί οι άνθρωποι εξαρτημένοι, το προσωπικό που εργάζεται μαζί τους και οι γονείς τους, δεν είμαστε αόρατοι. Προεδρεύων του Σωματείου Εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στο υποψήφιο νομοσχέδιο με τίτλο Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Στην ουσία πρόκειται για μία απορρίθμιση τόσο στο πεδίο της ψυχικής υγείας όσο και στην αυτεξάρτηση. Με την συνένωση των οργανισμών και των θεραπευτικών οργανισμών απεξάρτησης, την ομογενοποίησή τους, τη σαλαμοποίησή τους ουσιαστικά σε επίπεδο εργασίας, μεθοδολογίας, φιλοσοφίας, στάσης και αντίληψης, προς όφελος, θα έλεγα, των ιδιωτών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η δική μας η πρόταση προς την κυβέρνηση είναι να το αποσύρει και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό και σε βάθος διάλογο, γιατί μιλάμε για θέματα που αφορούν όλη την ελληνική κοινωνία και με την οικονομική, μεταναστευτική και υγειονομική κρίση που είχαμε, τα προβλήματα των εξαρτήσεων και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα θα αυξηθούν ραγδαία το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται ο δημόσιος τομέας να καταραίει προς όφελος των ιδιωτών.